Γεια σας, σήμερα θα μιλήσουμε για τις 20 αλλαγές στο φετινό έντυπο Ε1. Η εφορία σχεδιάζει μαζικά διασταυρώσεις για τα κρυφά εισοδήματα και τετραγωνικά και ζητά από φέτος να συμπληρώσουμε στο Ε1 όχι μόνο το ονοματεπώνυμο ή το εισόδημα, αλλά ακόμα και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Το νέο έντυπο της δήλωσης εισοδήματος του 2012, που μπορεί να οδηγήσει και σε μεγαλύτερο φόρο των ακινήτων, θα αρχίσει να αποστέλλεται άμεσα. Ποιες είναι οι αλλαγές? Πρώτον, ζητείται πλέον να δηλώνουμε αν έχουμε περιουσία στο εξωτερικό, κινητή ή ακίνητη. Αν ξεχάσει κάποιος να συμπληρώσει αυτό τον κωδικό, οι οποίοι είναι οι 029 και 030, τότε θα μπορεί το κράτος να κατάσχει ό,τι βρει πως έμεινε αδήλωτο μετά από διασταυρώσεις με ξένες χώρες, παραδείγματος χάρη με την Ελβετία. Δεύτερον, για τους φορολογούμενους που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 1981 και μετά, ισχύει ειδικό αφορολόγητο 9.000 ευρώ αντί 5.000 ευρώ, εφόσον τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν το όριο αυτό. Θα πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 017 και 018, αλλά αν το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά τις 9.000 ευρώ, τότε θα ισχύσει και για αυτούς το πολύ χαμηλό αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και θα πληρώσουν αυτομάτως 400 ευρώ περισσότερο φόρο. Τρίτον, καταργήθηκε ο κωδικός 027-028 που συμπληρώναν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τέταρτον, καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή που ίσχυε από το 2010 για νέους επιτιδευματίες, ηλικίας κάτω των 35 ετών. Τι φορολογούνται? Πίνακας 3, σελίδες 1 και 2. Ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιπά δηλώνουν ξεχωριστά αν είχαν ζημιά από ατομικό επάγγελμα την προηγούμενη χρήση. Κωδικοί 415-416 και 515-516. Τα εισοδήματα από αλλιευτικές δραστηριότητες δηλώνονται ξεχωριστά από τα γεωργικά. Κωδικοί 921-922. Συμπληρώνεται επιπλέον και ειδικός κωδικός 923-924 για τα εισοδήματα με βάση το αντικειμενικό σύστημα. Δηλώνονται τα καθαρά κέρδη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ισχύως μέχρι 100 κιλοβατόρες. Κωδικοί 479-480. Δηλώνονται τα καθαρά κέρδη από αγροτουριστική μονάδα, εφόσον η δυναμικότητά της δεν ξεπερνά τα 10 δωμάτια. Κωδικοί 481 και 482. Πώς θα μπει το τεκμήριο? Το σπίτι που μένει ο καθένας, ακόμα και αν φιλοξενείται δωρεάν, θεωρείται τεκμήριο εισοδήματος, εφόσον βρίσκεται σε τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ και άνω. Από φέτος όμως η εφορία ζητεί να αναγράφεται στον κωδικό στο Ε1 και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, κωδικός 205, για την κύρια κατοικία. Κάθε φορολογούμενο ασχέτως τιμή ζώνης. Απαλήφθησαν τελικώς οι κωδικοί 208 και 210, στους οποίους οι φορολογούμενοι σχεδιάζονταν να δηλώνουν τους χώρους που έχουν τακτοποιήσει ως ημιυπαίθριους ή αυθαίρετους χώρους, κινδυνεύοντας να πιαστούν για τα καλά στα δίχτυα της εφορίας για μεγαλύτερη επιφάνεια από εκείνη που ως πέρσι είχαν δηλώσει. Τι μειώνει το ετήσιο τεκμήριο, πίνακας 6, σελίδα 3. Για τα εισοδήματα που εξαιρούνται της έκτακτης εισφοράς, αποζημίωσης απόλυσης σε ΦΑΠΑΞ κλπ, υπάρχει νέος κωδικός 657-658. Προστίθεται κωδικός για αγορά ή ανέγερση ακινήτων, αλλά και για τη χρηματοδοτική μίσθωσή τους. Κωδικοί 735-736. Οι δαπάνες αυτές δεν αποτελούν πλέον τεκμήριο για τον φορολογούμενο. Δεν θέλευθούν για το πόθεν έσχες. Ωστόσο, αν πρόκειται για αγορά πρώτης εκατοικίας με στεγαστικό δάνειο, οι τοκοχρεωτικές δόσεις του δανείου για το 2011 θεωρούνται τεκμήριο και προστίθονται στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και διαβίωσης. Πώς θα μειώσουμε το φόρο? Πίνακας 7, σελίδα 3 και 4. Όλες ανεξαρτήτως οι ιατρικές δαπάνες που μειώνουν το εισόδημα και φόρο περνάνε πλέον σε ένα κωδικό, στον κωδικό 051. Καταργούνται οι κωδικοί 043-046 που αφορούσαν νοσήλια για γιατρούς στο εξωτερικό. Καταργείται ο κωδικός 041 για τις δαπάνες σε δικηγόρους. Αυτές οι δαπάνες συνανθρίζονται στις γενικές δαπάνες με τις αποδείξεις. Κωδικός 049. Προστίθεται κωδικοί 092-094-096 για όσους δηλώνουν πως φιλοξενούνται και δεν πληρώνουν ενίκιο κυρίας κατοικίας.
Νέος κωδικός 075076 για τις δωρεές χρηματικών ποσών στο λογαριασμό αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του δημοσίου χρέους. Έχουν συγχωνευτεί οι κωδικοί που αφορούν τους τόκους στεγαστικών δανείων. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία της σύναψης του δανείου, οι φορολογούμενοι θα δηλώνουν στον κωδικό 063-064 τους τόκους που κατέβαλαν το 2011. Όλοι πλέον και πριν το 1999 δηλώνουν και τα τετραγωνικά της κατοικίας, κωδικός 071. Προσθέθηκαν νέοι κωδικοί 077-078 που αφορούν στα μισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα της περιοχής Γεράνη, του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, προκειμένου να εκπέσει από αυτά έως το 80% των δαπανών αποκατάστασης. Νέοι κωδικοί 033-034-035-036, όπου καταγράφονται δαπάνες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών. Προκαταβολή συμψηφισμός φόρων πίνακας 8 σελίδα 4. Απαλήφθηκε ο κωδικός 653 όπου αναγραφόταν και αφαιρούταν από το τελικό φόρο τα ποσά του φόρου που προκαταβλήθηκαν για φορτηγά δημοσίας χρήσεως, συνοικιαζόμενα δωμάτια, λιονοπολιτές κλπ. Θα συνιστούσα στους φορολογούμενους που συμπληρώνουν μόνοι τους τη φορολογική δήλωση να απευθυνθούν σε λογιστές συναδέλφους για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα που βλέπετε και στο email.